για πες μου λίγο για αυτό το παιδί το Χρυσόπουλο, περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις πράγματα τα οποία ο Βαγγέλης δεν μπορεί να τα πει γιατί δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή τι παίκτης είναι. Και αν ξέρεις το παρασκήνιο της πλευράς του Άρη, λες και αυτό. Ναι. Εντάξει, ακόμη μια ημέρα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για τον Άρη. Και αυτό του Χρυσόπουλου είναι η αλήθεια ότι είναι στην κορυφή της λίστας σήμερα το πρωί τουλάχιστον. Μάλιστα. Γιατί μια διαρροή της ΠΑΕ Άρης λέει πως έχει πουληθεί το 50% των δικαιωμάτων του στην ΑΕΚ για 800.000 ευρώ. Για ένα πολύ μεγάλο ποσό, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί στη Super League. Πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στον Ολυμπιακό Β' στην Super League 2, έξω και η φωτογραφία που πανηγυρίζει γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα του Άρη, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο είχαν σε μεγάλη εκτίμηση όλοι οι προπονητές που τον είχαν δει και τον είχαν στην προετοιμασία. Είναι 20 ετών, ήταν από τους ποδοσφαιριστές ο οποίος προτιμήθηκε να δοθεί δανεικός για να πάρει χρόνο, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει και να αποτελέσει έναν από τους τέσσερις στόπερ της ομάδας. Εφόσον ήρθε αυτή η πρόταση από την ΑΕΚ και ικανοποίησε τον Άρη, γιατί ο Άρης έχει συνηθίσει τους τελευταίους μήνες να τροφοδοτεί τις ομάδες της Αθήνας, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Έχει δώσει 6 ποδοσφαιριστές συν τον Καμαρά, 7 ποδοσφαιριστές σε ομάδες της Αττικής, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο Χρυσόπουλος είναι ένας από αυτούς. Δεν μπορώ να ξέρω αν το καλοκαίρι υπήρχε η πρόταση από νωρίς, γι' αυτό και δεν πήγε στην προετοιμασία του Άρη, γιατί ο Χρυσόπουλος δεν πήγε στο Ισραήλ να παίξει τα φιλικά με τη Μακάμπι Χάιφα και να κάνει τις προπονήσεις με την υπόλοιπη αποστολή. Τότε, όταν ρωτήσαμε την ΠΑΕ Άρης, μας είπε ότι επειδή είχε το ευρωπαϊκό K21 και ήταν με την εθνική εκεί, δεν μπορούσε, ήθελε έξτρα άδεια, γι' αυτό δεν πήγε στην προετοιμασία. Τώρα, μετά τη μεταγραφή, μάλλον εγώ καταλαβαίνω τουλάχιστον ότι έχει συμφωνηθεί ο ποδοσφαιριστής αρκετά νωρίτερα και γι' αυτό δεν πήγε στο Ισραήλ για τα φιλικά με τη Μακάμπι Χάιφα. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ. Με έφεση στο ψηλό παιχνίδι, είναι πάνω από 1,90. Έχει καλή επαφή με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να κατεβάσει δηλαδή και την μπάλα. Γενικότερα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πακέτο, το οποίο με πολλή δουλειά μπορεί να το βελτιώσει και να τον δούμε να παίζει πολλά χρόνια στο top επίπεδο, τουλάχιστον για τη χώρα μας, έτσι. Είναι σίγουρα μια προσθήκη για την ΑΕΚ καλή, δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιηθεί εκεί, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να μείνει στον Άρη. Πώς το σκέφτηκε η ΑΕΚ, χθες εδώ βάλαμε τα χαρτιά, έμενε ένα στόπερ για βασικό. Ναι, και σου είπα και για τον πέμπτο. Και είπαμε για πέμπτο, οπότε ναι, για πες. Και το γεγονός ότι έκοψε το Λάτσι και δεν το πήρε μαζί του, σημαίνει ότι αυτό το project δεν προχωράει. Ναι. Προφανώς θα πήγαινε σε κάτι αντίστοιχο, αυτός είναι, ο Χρυσόπουλος είναι. Ναι. Σε μια γενικότερη φιλοσοφία παιδομαζώματος, γιατί δεν είναι μόνο ο Χρυσόπουλος, η ΑΕΚ έχει πάρει 3 παίκτες τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε τώρα για τον Χρυσόπουλο, θα πούμε και τους άλλους. Απλά ο Χρυσόπουλος κάνει τον περισσότερο ντόρο, γιατί όντως στον Άρη είχαν κάποιες βλέψεις για φέτος να τον προωθήσουν στην πρώτη ομάδα και να είναι στην τετράδα των στόπερ. Αλλά η ΑΕΚ δίνει πολύ καλά χρήματα. Θα έλεγα πολλά χρήματα για σχεδόν συνιδιοκτησία. Νομίζω θα έχει κάτι περισσότερο εκείνη στο ποσοστό. Υπάρχει συμφωνία. Ο παίκτης θα έρθει, μπορεί και σήμερα να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Εγώ ξέρω έως το 2028. Πενταετία και βλέπουμε. Θα πάει στην προετοιμασία, αυτό είναι το σχέδιο. Η πρώτη σκέψη είναι να είναι ο πέμπτος στόπερ, αλλά εντάξει, αυτό ξέρεις, θα περάσει και από το κόσκινο του Αλμίδα. Έτσι. Θα πρέπει εκεί να αποδείξει. Ναι. Σίγουρα ξέρουμε ότι θα υπολογίζεται για την ΑΕΚ Β. Κυρίως εκεί θα παίζει. Και όποτε χρειάζεται η ομάδα και αν το χρειάζεται ή ο προπονητής το κρίνει, θα είναι και μέλος της πρώτης ομάδας. Πρώτη φάση όμως, περισσότερο τον βλέπω για την ΑΕΚ Β' και υπό προϋποθέσεις να είναι ο πέμπτος στόπερ. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Θες να μας πεις λίγο για το... για το 800άρι, ξέρεις. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Α, εντάξει τότε. Περιμένω να το δω. Έτσι έχει κυκλοφορήσει. Εντάξει, ναι. Εγώ επιβεβαίως δεν έχω πάρει για αυτά τα χρήματα. Αλλά θα σου πω κοντά ένα εκατομμύριο, γιατί... ρε φίλε. Ναι, και όχι για όλο το ποσοστό. Από ότι ναι, δηλαδή το θέμα τη Θεσσαλονίκη χειρίζονται. Έρχεσαι εδώ και λες ότι η διαφορά είναι 2 εκατομμύρια για τον Πινέδα, ας πούμε, και ξαφνικά, ναι, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι κοντά στο 1 για ένα παιδί που έχει παίξει τον Ολυμπιακό Β, ξέρω εγώ. Μπάλα. Εμένα η σκέψη μου πηγαίνει πάντα παρακάτω. Ναι. Εγώ θα τη σχετίσω και αυτή την υπόθεση με τον Πάλμα.
Εντάξει, κάποια χρήματα μπορεί να πάνε εκεί.